Όχι, αλλά οφείλω να απαντήσω. Παρακλήσει. Ναι, πολύ σύντομα, σε τρία ζητήματα που έθεσε ο κύριος Υπουργός. Πρώτα απ' όλα, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι αντί να κάνετε κριτική στην αντιπολίτευση, θα έπρεπε να αναγνωρίσετε ότι σε αντίθεση με τη δική σας αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θα έλεγα συνολικά τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, στηρίξαν ιδιαίτερα όταν είχαμε τα δύσκολα υγειονομικά μέτρα της καραντίνας και με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα, όπως και ο ελληνικός λαός. Επειδή θέσατε λοιπόν το ερώτημα γιατί κάνουμε κριτική, κάνουμε κριτική, κύριε Υπουργέ, γιατί όταν εδώ συζητούσαμε το νομοσχέδιο του τουρισμού και η αρμόδια τομεάρχησά μας, η κυρία Νατοπούλου και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι που είχαμε πάρει το λόγο, σας είχαμε επισημάνει τότε ότι άνοιγε ο τουρισμός, δεν υπήρχαν ακόμα υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο. Και μας είπατε ότι θα διαψευστούμε. Και είπαμε μακάρι να διαψευστούμε. Αλλά δυστυχώς εσείς διαψευστήκατε. Εσείς και ο τομέας του τουρισμού, αλλά συνολικά το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση το άνοιγμα στην οικονομία και πώς είδαμε, βλέποντας και κάνοντας, σε όλους τους τομείς, τώρα τέλη Αυγούστου, από την παιδεία, την υγεία, το πώς βλέπουμε όλες τις ανακολουθίες και τις παλινοδίες να τις πληρώνει και η χώρα και ο ελληνικός λαός και φυσικά και η εικόνα της χώρας για την οποία τόσο πολύ μιλήσατε. Γιατί δυστυχώς η πραγματικότητα είναι, το είπαν όλοι οι συνάδελφοι προηγούμενα, ότι ανοίξατε μέσα σε μία σύγχυση και παλινοδία για τις πύλες εισόδου μετά από τη φιέστα της Σαντορίνης. Είδαμε στη συνέχεια μία παλινοδία όσον αφορά τα ίδια τα υγειονομικά μέτρα για τον τουρισμό, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη στήριξη όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Όλοι πήγαμε στους τόπους καταγωγής μας, εγώ ήμουν στην Κεφαλονιά, έζησα την αγωνία του κόσμου. Είδαμε τον Αύγουστο, όταν πλέον είχε ήδη αρχίσει το δεύτερο κύμα να φαίνεται με τις συνέπειές του, να αυξάνεται την πληρότητα στα πλοία, αντί να αυξάνεται ως κυβέρνηση τα δρομολόγια για τα νησιά. Και βέβαια, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι, το είπε και η συγγήτριά μας, ότι την ώρα που υποτίθεται ότι έχει στηριχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχουμε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας να μπλοκάρει πλήρως για μία εβδομάδα όσον αφορά τα τεστ, βλέπουμε την πλήρη ανοργανωσιά όσον αφορά την ΚΕΔΕ και την προμήθεια των μασκών, που αυτή τη στιγμή ανοίγουν τα σχολεία και δεν έχει καν προχωρήσει ο διαγωνισμός ή δεν έχουν καν πάει τα κονδύλια για τις σχολικές καθαρίσεις για να αρχίσουν τα σχολεία με πλήρη ασφάλεια. Δεν είμαστε εδώ για να ασκήσουμε άσκοπη κριτική. Έχουμε δημοκρατικό καθήκον να τα επισημαίνουμε όλα αυτά, προκειμένου επιτέλους ως κυβέρνηση και να σοβαρευτείτε και να μην εξοραίζετε τα πράγματα, αλλά να πάρετε έστω και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ.